Κύριε Περιφερειάρχης, καλημέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Νομίζω τα είπατε όλα, δεν νομίζω ότι χρήζει κάτι να αναφέρουμε περαιτέρω. Εγώ πραγματικά θέλω να τονίσω την προσπάθεια την οποία έγινε μέχρι και σήμερα και μιλάω για την ένταξη και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο θεωρούνταν εξ αρχής χαμένο. Ένα έργο το οποίο έμεινε στη μέση για χρόνια και το οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί. Ένα έργο το οποίο θα προσδώσει μια τεράστια υπεραξία όχι μόνο στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Και σύμφωνα πάντα και με τους στόχους τους οποίους έχει θέσει ο ΟΛΚΕ, θα γίνει ένας ελκυστικός προορισμός, πάντα σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο με την ανάπτυξη των μαρινών σε όλη την Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το μακρινό 2006, σήμερα υπογράφεται η σύμβαση ύψους 9,7 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωσή του. Ένα έργο που, όπως σας ανέφερε και η Περιφερειάρχης, πραγματικά από την πρώτη μέρα ανέλαβε για να το φέρει εις πέρας, διότι ήδη κινδυνεύαμε με δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Ένα έργο το οποίο είχε ενταχθεί αρχικά στο ΕΣΠΑ 714 και σήμερα ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 14-20. Θέλω μόνο να τονίσω ότι με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου στο τουριστικό καταφύγιο Σκαφώνα Ψυχή στη θέση Καφέ Γυαλί, αυτά τα οποία προβλέπεται να γίνουν είναι, όπως σας ανέφερε και η Περιφερειάρχης, η κυρία Ρόδικρα Τσακαροπούλου, το λιμενικό έργο που προβλέπεται η επέκταση του προσύνεμου μόλου κατά 160 μέτρα, αλλά ταυτόχρονα στη χερσαία ζώνη προβλέπονται δύο πολύ πολύ σημαντικά έργα. Αφενός, ένα ζήτημα το οποίο θα λύσει ένα πάγιο και διαρκές πρόβλημα των κατοίκων της παλιάς πόλης, το οποίο είναι το δίκτυο για τη συλλογή και αποχέτευση των ομβρίων υδάτων εκτός της λίμενο Λεκάνης. Ταυτόχρονα όμως αφορά και ένα οικοδομικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει την ανακαίνιση των παλαιών εκδοτηρίων που βρίσκεται από πίσω σας, ώστε να καταστούν λειτουργικά και να αποδοθούν σε χρήση και να στεγαστούν στις συγκεκριμένες περιοχές υποστηρικτικές λειτουργίες του καταφυγίου. Τέλος, ένα σύγχρονο λιμάνι περιλαμβάνει και πολλές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως είναι τα δίκτυα εξυπηρέτησης των σκαφών, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και τηλεφωνίας, αλλά ταυτόχρονα τα δίκτυα πυρόσβεσης που είναι μέτρα ασφάλειας, δεξαμενές ελαιοδών καταλήπων και καυσίμων. Μιλάμε πλέον για ένα νέο και σύγχρονο λιμάνι, το οποίο θα έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να γίνει πόλος έλξης της κεντρικής Κέρκυρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιφερειάρχη, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, δεν θα αναφερθώ ως προς το πρωτόκολλο, να μην σας κουράσω. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που ξεκινάει το έργο του τουριστικού καταφυγίου στη Σπηλιά. Ένα έργο που έχει πάρα πολλά χρόνια ξεκινήσει και ευελπιστούμε ότι τέλος του 23 θα έχει ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Περιφερειάρχη για την αγαστή συνεργασία που είχαμε ως προς την ένταξη του έργου, την ολοκλήρωση επικαιροποίησης κλπ. Των μελετών, ώστε να φτάσουμε στο σημερινό αυτό στάδιο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το βουλευτή Κερκίδας, τον κύριο Δογκίκα, ο οποίος πάντα ήταν δίπλα σε όλους μας ως προς την πρόοδο αυτού του έργου. Νομίζω όμως ότι, έχοντας παρόν και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, και θα αναφερθώ εκεί, το έργο λύνει τα εξής προβλήματα, όπως είπε πριν και ο κύριος Ροφανουδάκης. Εκτός από τα καθ' αυτού λιμενικά έργα που θα δώσει στην παλιά πόλη της Κέρκυρας ένα τουριστικό καταφύγιο σκαφών αναψυχής και θα αναζωογονηθεί η περιοχή της Σπηλιάς και ευρύτερα της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, εκτός αυτού θα λυθούν και τα συγκεκριμένα θέματα. Το θέμα των εκδοτηρίων δεν είναι τόσο απλό όσο υπόθηκε πριν, αλλά έχει να κάνει και με συστατική ενίσχυση, ένα θέμα σοβαρότατο, διότι όπως καταλαβαίνετε ο δρόμος των Ζελότ κατά το ίμιση βρίσκεται υπεράνω των συγκεκριμένων εκδοτηρίων. Άρα ξεφεύγουμε από ένα σοβαρότατο και επικίνδυνο θέμα. Δεύτερο θέμα που θα λυθεί είναι σε μεγάλο βαθμό είναι η αποχέτευση του παντορροϊκού δικτύου, το οποίο μέχρι σήμερα γνωρίζετε όλοι ότι εισερχόταν στην υφιστάμενη λίμενο Λεκάνη και δημιουργούσε διάφορα προβλήματα.
Πακέτο όμως με αυτό και με τη συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα εκτελεστεί και ένα επιπλέον έργο και έτσι θα μπορέσει και ο Δήμος μαζί με το έργο το δικό μας να λύσει και το θέμα των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Αυτά νομίζω ότι δείχνουν ένα συνολικό λύσιμο προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Παλιά Πόλη. Όπως γνωρίζετε, οι μαρίνες καφών αναψυχής και γενικότερα ο θαλάσσιος τουρισμό έχει ένα πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστή οικονομικού ανταλλάγματος στις τοπικές κοινωνίες. Πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο προϊόν του τουριστικού του τουρισμού. Για παράδειγμα, σας δίνω συγκεκριμένα ότι ο κλασικός τουρισμός αποδίδει 1,2 ευρώ. 1 ευρώ αποδίδει 1,2 ευρώ, δηλαδή ο πολλαπλασιαστής του είναι 2,2. Στο θαλάσσιο τουρισμό, ο πολλαπλασιαστής αυτός ανάγεται από 7 έως 10. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τον τόπο μας να συνεχίσουμε την βελτίωση των θαλάσσιων υποδομών που έχουμε σε τουριστικές μαρίνες καφών αναψυχής αλλά και σε όλες τις άλλες υποδομές, διότι ο θαλάσσιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα πάρα πολύ μεγάλο παράγοντα που μπορούν να εκτινάξουν όλο το νησί μας σε όλους τους τομείς, τον οικονομικό κατά πρώτο λόγο αλλά και το επίπεδο του τουρισμού που υπάρχει. Για όλα αυτά ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Και θα έλεγα στον ανάδοχο ότι θα ήθελα να τον τιμήσω με την ολοκλήρωση του έργου για την, όταν θα έχει περατώσει το έργο και θα το έχει υλοποιήσει και με μια ποιότητα εργασιών και τηρώντας το χρονοδιάγραμμό του. Το εύχομαι πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ.